Καλησπέρα και Σοφιανέ, τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα, καλά. Καλησπέρα. Είναι έτσι χαρά μας που επικοινωνούμε, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε πολύ και με όλα τα ζητήματα του Δήμου. Δεν έχετε μείνει καθόλου εκτός για όλα τα θέματα. Αλλά κάτι που μας αφορά όλους και άνοιξε τώρα και θέλουμε να το καταλάβουμε είναι αυτός ο περίφημος μεγάλος περίπατος στην Αθήνα. Ακούσαμε μάλιστα ότι είχε και μια διευρυμένη πλειοψηφία που στήριξε αυτή την απόφαση. Θέλω να μας πείτε πώς το βλέπετε, πώς θα είναι πρακτικά και τι κριτική ενδεχομένως κάνετε. Ναι. Το πρώτο που θα ήθελα να πω, ακούγομαι διπλά, είναι λίγο πρόβλημα αυτό. Αν γίνεται να το διορθώσουμε, το καταλαβαίνω. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας. Δεν έχω τηλεόραση. Ωραία, είναι δικό μας το θέμα, προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Πείτε μας, κύριε Σοφιανέ. Νομίζω ένα πρόβλημα υπαρκτό που υπάρχει στην Αθήνα, η ανάγκη δηλαδή να διευρυνθεί ο χώρος του περιπάτου, η ανάγκη να στηριχτούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς απέναντι σε έναν εγκατελειμμένο στόλο με υποστελέχωση προσωπικού. Αυτή την ανάγκη την αξιοποιεί προσχηματικά, θα έλεγα, η σημερινή διοίκηση, ο κύριος Μπακογιάννης, και με πρόσχημα τον κορονοϊό προσπαθεί βιαστικά να προχωρήσει σε μια σειρά συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν και επιστημονικό αντίλογο, αλλά έχουν και κόστος στη λειτουργία της πόλης. Αυτός ο προβληματισμός μας οδήγησε στο να απέχουμε, να μην συμφωνήσουμε στην βιαστική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέσα σε μια μέρα παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου και την επόμενη μέρα το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να αποφασίσει. Μάλιστα. Εσείς τι ενστάσεις έχετε, κυρίως υγειονομικού χαρακτήρα είναι οι ενστάσεις που έχετε? Θεωρούμε ότι είναι πρόσχημα το να μιλάμε για ότι ο COVID, λόγω του COVID προχωράμε σε αυτά τα μέτρα στην Αθήνα. Όταν την ίδια περίοδο η κυβέρνηση καλεί τον κόσμο να παίρνει το γιοταχή του, να αποφεύγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν είναι δεδομένο ότι στην Αθήνα δεν θα έχουμε εκατομμύρια τουρίστες, άρα δεν θα έχουμε επιπλέον προβλήματα, και όταν είναι σίγουρο ότι μπροστά μας είναι ένα νέο κύμα πανδημίας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σοφιανέ, επειδή είστε έμπειρος πολύ και με τα αυτοδιοικητικά, αυτό μας είπε και ο κύριος Γερουλάνος όταν είχαμε μιλήσει εδώ, ότι είναι παλιά ιστορία όμως, δεν είναι μόνο λόγω κορονοϊού. Υπήρχε λέει, το σχέδιο. Είναι παλιά ιστορία, μόνο που η εφαρμογή αυτής της παλιάς ιστορίας δεν μπορεί να γίνεται με έναν τρόπο βιαστικό και με έναν τρόπο ο οποίος, αν θέλετε, δημιουργεί, ευνηδιάζει τους ίδιους τους κατοίκους αλλά και τους επαγγελματίες αυτής της περιοχής. Εμείς από θέση αρχής δεν είμαστε αντίθετοι στο να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Δεν είναι όμως το ίδιο το να κλείσεις τη Βασιλίση Σόλγα με το να κλείσεις την Αθηνάς και την Ερμού έως την Αγίων Ασωμάτων. Γιατί σε αυτή την περιοχή υπάρχει η εμπορική ζωή της Αθήνας, αναπτύσσεται ένα συγκεκριμένο εμπόριο το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την κίνηση των αυτοκινήτων. Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπορείς να προχωράς σε ενέργειες χωρίς παράλληλα να έχεις μελετήσει ένα συνολικότερο σχέδιο. Μάλιστα. Το επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής ότι το 72% των αυτοκινήτων διέρχονται το κέντρο, δεν έχουν προορισμό το κέντρο, από τη μια πλευρά είναι σωστό, από την άλλη όμως γιατί γίνεται αυτό και δεν μπορεί να επικοινωνήσει ακόμα και τα διαμερίσματα της Αθήνας αν δεν περάσουν από το κέντρο? Από πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος? Εσείς έχετε άποψη για το που μπορεί να πάει? Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε. Από πού μπορεί να πάει, γιατί είναι κάτι που το βιώνουμε όλοι αυτό το πρόβλημα. Να σας πω, εμείς αυτό που προτείναμε είναι ότι εν πάση περιπτώσει δεν μας βιάζει κάτι. Είμαστε μέσω πανδημίας και μέτρων για την πανδημία. Μάλιστα. Δεν μας βιάζει μια διαδικασία fast track. Μπορεί να γίνει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όχι οι καλένδες, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και με βάση αυτό, με βάση τον επιστημονικό αντίλογο, τον οποίο ήδη τον ακούμε. Ξέρετε ότι ήδη συζητούν, κάποιοι άλλοι λένε γιατί να μην κλείσει σταδίου αντί να μειωθεί στο 50% η κυκλοφορία της Πανεπιστημίου. Κάποιοι άλλοι λένε γιατί να μην αλλάξουν οι διευθύνσεις των Αχαρνών και στην Πατησίων. Και αυτά τα λένε επίσης επιστήμονες. Μην χάσουμε... Άρα λοιπόν, γιατί μια τέτοια βιαστική κίνηση, γιατί για παράδειγμα, ενώ δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία κρίσιμων δομών της πόλης, όπως είναι η κατάσταση στα σχολεία, όπως είναι η κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς, δίνονται 2 εκατομμύρια, αυτό αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή, για να βάλουμε κολονάκια και γλάστρες, ζαρδινιέρες και να βάψουμε τον δρόμο στις περιοχές που θα γίνουν παρεμβάσεις. Ακούμε την κριτική σας και όντως έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω να μην χάσουμε όμως και την ευκαιρία να μάθουμε έτσι και τη θέση του ΚΚΕ συνολικά. Αν γίνεται να μας κάνετε και ένα σχόλιο συνολικό για τη διαχείριση της κρίσης που έχουμε τώρα. Ακούμε ένα τεράστιο πακέτο που έρχεται και ότι είναι μία ανάσα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Είναι μία ανάσα για την οικονομία ή η στήριξη που έρχεται από την Ευρώπη?
είναι μια ανάσα για τα συγκεκριμένα τμήματα του κεφαλαίου, τα οποία με βάση και τους όρους της αυξημένης επιτροπίας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, όχι τώρα, από τον καιρό του ΣΥΡΙΖΑ και του μεταμνημονιακού μνημονίου. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα κατευθυνθούν, όπως κατευθύνθηκαν και άλλα ποσά που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, για να ενισχυθεί η κλονισμένη κερδοφορία του κεφαλαίου. Ξέρετε, ήδη έχουμε μπει σε κρίση. Ήδη η ανάπτυξη για την οποία μιλούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ιδιαίτερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι παρελθόν. Ήδη μιλάμε για μια νέα περίοδο κρίσης, ήδη μιλάμε για εκατομμύρια κόσμου ο οποίος ζει τις συνέπειες. Είναι 140.000 οι απολύσεις στο Μάρτιο. Είναι χιλιάδες εργαζόμενοι που είδαν να αλλάζουν οι όροι εργασίας τους σε χειρότερο πεδίο. Είδαμε, έχουμε κόσμο ο οποίος μειώθηκε ο μισθός του. Όλος αυτός ο κόσμος δεν έχει να περιμένει κάτι από τα πακέτα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση και έχουν ένα λογαριασμό που θα τον πληρώσουν οι εργαζόμενοι, όπως και τα δισεκατομμύρια που πήγαν για ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Των μνημονίων και των ΜΕΝ. Ένα ακόμα θέμα που θέλουμε και την εμπειρία του Κουκουέ σε αυτά τα θέματα, με τα ελληνοτουρκικά, ποια θέση παίρνετε? Το λέω αυτό διότι ακούμε ότι υπάρχει πραγματικός υπαρκτός κίνδυνος πλέον από τη πλευρά της Τουρκίας. Υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος από μια κλιμακούμενη προσπάθεια που κάνει η άρχουσα τάξη της Τουρκίας, και υπάρχει και ένας εφησυχασμός από την κυβέρνηση, και ο κυριότερος εφησυχασμός είναι το παραμύθι, το ανέκδοτο ότι οι σύμμαχοί μας, με τις πλάτες των συμμάχων μας και παίζοντας η Ελλάδα πρωταγωνιστικό ρόλο στους σχεδιασμούς που έχουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ στην περιοχή μας, με αυτόν τον τρόπο θα προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, με τις πλάτες του ΝΑΤΟ προχωρεί βήμα το βήμα σε συγκεκριμένες ενέργειες. Δείτε το ανέκδοτο που έγινε με τη Λιβύη και με την προσπάθεια να επενδύσουν σε κάποιον, ενώ σήμερα το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιχτά στηρίζουν την κυβέρνηση η οποία έχει υπογράψει το μνημόνιο με τον Ερντογάν. Σε αυτούς λοιπόν τους σχεδιασμούς εμείς λέμε ότι πρέπει να απαντήσουμε με την πλήρη, την άμεση αποδέσμευση της χώρας μας από αυτούς τους σχεδιασμούς. Μάλιστα. Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν γίνεται προτάσσοντας το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Δεν γίνεται θεωρώντας ότι κάνοντας κολεγές με το κράτος τρομοκράτη το Ισραήλ, αυτό θα είναι ένα αντίβαρο όταν ήδη έχει ξεκινήσει η επαναπροσέγγιση του Ισραήλ. Κύριε Σουγιανέ, θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι πολύ για την κουβέντα που είχαμε και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με όλα τα θέματα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Σοφιανέ.